Στις 8 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες για τον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία για την ανάδειξη Προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και την Έφη Αξιόγλου. Οι κάλπες άνοιξαν κανονικά στις 8 και στα 16 εκλογικά τμήματα της Περιφερειακής Ένωσης Ηρακλείου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η ροή φαίνεται να είναι αντίστοιχη με την προηγούμενη Κυριακή, άρα πάμε σε ένα καλό αριθμό, μια μαζική συμμετοχή. Σήμερα είναι πιο γρήγορη η ροή γιατί οργανωθήκαμε καλύτερα από την προηγούμενη Κυριακή. Και πιο πολλά τάμπλετ. Και έχουμε περισσότερα τάμπλετ, περισσότερο κόσμο και η ροή είναι ομαλή. Η αριστερά είναι εδώ και η δεξιά δεν θα κάνει περίπατο. Ευελπιστώ να ενωθούν οι δυνάμεις, οι προοδευτικές που είναι από αριστερά προς το κέντρο για να κάνουν μια προοδευτική κυβέρνηση για να κερδιθεί ο Μητσοτάκης. Η αισιοδοξία που υπάρχει είναι κάτι καλύτερο από το προηγούμενο. Το χρέος μου έκανα και είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει τώρα. Πρέπει να μονιάσουν όλοι μαζί να προχωρήσουν μπροστά γιατί δεν πηγαίνει αλλιώς. Ενότητα βέβαια. Θα υπάρξει αυτή η ενότητα. Γιατί εγώ πιστεύω ναι. Το καλύτερο. Μπορεί να μην σχηματίστηκαν ουρές όπως την προηγούμενη Κυριακή, όμως η προσέλευση μελών και φίλων του κόμματος κρίνεται ικανοποιητική από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω ο κόσμος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, τον ενδιαφέρει η επόμενη μέρα, τον ενδιαφέρει το μετά και γι' αυτό συμμετέχει. Όχι απλά για να βγάλουμε πρόεδρο, αλλά για να ανασυγκροτήσουμε το κόμμα και να υπάρχει επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα δεξιό κόμμα μόνο και οι προοδευτικοί πολίτες να μην εκπροσωπούνται από ένα μεγάλο κόμμα το οποίο μπορεί να ασκήσει και μαχητική αντιπολίτευση και αύριο να είναι κυβερνητική παράταξη. Εγώ ευελπιστώ για τον ελληνικό λαό. Τους τελευταίους 6 μήνες είχαμε το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Είχαμε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης. Τους τελευταίους 6 μήνες είχαμε τη μεγαλύτερη πλημμύρα. Έχουμε χάσει περίπου το 15% της αγροτικής μας παραγωγής. Έχουμε χάσει τη δαδιά. Απέναντι σε αυτά η δικαιοσύνη παρέμεινε σιωπηλή. Επίσης σιωπηλή, με κάτι επιφωνήματα, παρέμεινε στις υποκλοπές. Όλη η κοινωνία ασορτή, σημαίνει κάτι αυτή η λέξη, βαδίζει προς μία παρακμή. Είναι ήδη μέσα στην παρακμή. Απέναντι σε αυτή την παρακμή πρέπει να βρεθούν δυνάμεις, οι οποίες να οργανωθούν, να συστηματοποιήσουν ένα πρόγραμμα και κυρίως να μάθουμε τι συμβαίνει. Εάν γίνει καλή επιλογή τώρα, και πάμε στραβό δρόμο. Πρέπει να εκπροσωπηθούν όλοι, να δουλέψουν όλοι μαζί, να υπάρξει όσμωση ανάμεσα σε αυτές τις τάσεις. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, αν είμαι αισιόδοξη, μετά το συνέδριο θα σας πω. Ωστόσο, δυσκολίες υπήρξαν κατά τον εντοπισμό στα τάμπλετ των παλαιών μελών του κόμματος που δεν ψήφισαν στο πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών με τα όποια προβλήματα να αντιμετωπίζονται σε κεντρικό επίπεδο. Το ΣΥΡΙΖΑ με τους ανθρώπους που έχει επιδιώκει κάτι καλύτερο. Αυτό θέλω να πιστεύω. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Και όλες αυτές οι δυνάμεις που είναι τώρα αντιπολίτευση να κάνουν κάτι, να είμαστε κι εμείς, να ακουγόμαστε κι εμείς. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, όποιος και να είναι. Μέλη και φίλοι του κόμματος εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία του κόμματος, ενώ ζητούμενο, όπως είπαν, είναι η ενότητα.